Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση της Δύναμης Ευθύνης και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε γράψει: «Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάριδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά». Κυρίες και κύριοι, είμαι χαρούμενος που αυτοί οι πεισματάριδες είναι οι φίλοι του πατέρα μου. Είναι τα μέλη της παράταξής του και σήμερα κατεβαίνουν πάλι στις δημοτικές εκλογές για να μην αφήσουν να σβήσει η ελπίδα και να κρατήσουν ζωντανή την εγνούσα μας. Με τη δική σας προτροπή, φίλων και συμπατριωτών, και με την πεποίθηση ότι αξίζει να δίνεις κάθε μάχη και να συνεχίσεις τον αγώνα για την εγνούσα μας, λάβαμε πριν από μερικούς μήνες μια κρίσιμη και βαρύνουσα για τον τόπο μας απόφαση. Να θέσουμε τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ευθύνης στην κρίση του εκλογικού σώματος σε αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου. Φίλες και φίλοι, από το 2014 μέχρι σήμερα πέρασε μια δύσκολη περίοδος για το νησί μας. Η Δημοτική Αρχή που αναδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές δεν συνέχισε την ανωδική διαδρομή προόδου και ανάπτυξης που είχε σημειωθεί στη μακρά επιτυχημένη θητεία του Δημάρχου Ευάγγελου Αγγελάκου, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Λίγα έργα πραγματοποιήθηκαν και αυτά ήταν ήδη δρομολογημένα από εμάς. Εννοώ το κρυπίδωμα, την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και την απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά. 5 προϋπολογισμούς διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και βιολογικός καθαρισμός δεν έγινε, αποχέτευση δεν λειτουργήσε, υδρευτικό δίκτυο δεν βελτιώθηκε, η οδοποιία χειροτέρευσε και όλο το προεκλογικό πρόγραμμα του καπταστέφανου Βογιατζή έμεινε ένα ιστορικό κοιμήλιο αδράνειας και αναποτελεσματικότητας. Ένα είναι σίγουρο, η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Το νησί έχει ανάγκη να αναπνεύσει, η νησιωτική κοινωνία να αντιμετωπιστεί από μια ιδιαίτερη στρατηγική διοίκησης και ενίσχυσης, ο Δήμος να διοικηθεί από μια διαφορετικού τύπου και χρειάς πολιτική ανάπτυξης και στήριξης. Το νησί μας είναι ένας ευλογημένος τόπος, μοναδικός, μαγευτικός, ένας τόπος που διαθέτει ιστορία και γερές καταβολές, ένας βράχος με γρανιτένια θέληση και θάρρος, με τόλμη, με πάθος και δίψα για ζωή. Αυτά τα χαρίσματα και πλεονεκτήματα μας κράτησαν και εμάς ταξιδευτές στο δύσκολο ταξίδι της αυτοδιοίκησης. Παραμείναμε παρόντες στα κοινά και επιδιώξαμε συνεργασία και συνενέσεις. Θέλαμε να προσφέρουμε και προσφέραμε. Δείξαμε σοβαρότητα, ευθύνη και διαλλακτικότητα. Παρουσιάσαμε ιδέες, υποστηρίξαμε προτάσεις, δείξαμε το σωστό δρόμο, ασκήσαμε και έλεγχο που απαιτείτο. Χωρίς όμως διχόνοιες και ακρότητες. Τι αντιμετωπίσαμε από την άλλη πλευρά? Αυταρχική αδιαλαξία, μικροψυχία και συμπεριφορές που δεν αξίζουν και δεν αρμόζουν σε αυτοδιοικητικούς με πείρα και διάθεση για προσφορά. Όμως, στις 26 Μαΐου ευτυχώς η κατάσταση αλλάζει και οι δημότες παίρνουμε πάλι την τύχη του τόπου μας στα χέρια μας. Η Δύναμη Ευθύνης, με μια ισχυρή ομάδα εμπειρών και δοκιμασμένων αυτοδιοικητικών, αλλά και νέων προσώπων, συστρατευόμαστε για να αναστρέψουμε αυτή την εικόνα. Συμμαχούμε για να δώσουμε στον τόπο μας ελπίδα και στους κατοίκους αισιοδοξία και ένα καλύτερο μέλλον. Τον τελευταίο καιρό κάναμε με όλους τους κατοίκους έναν ειλικρινή, ενδελεχή και εξαντλητικό διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε το πρόγραμμά μας και το παρουσιάσαμε. Στον πρώτο κλάδο, αντιμετωπίζουμε με ευθύνη, νέα αντίληψη και σχεδιασμό τη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, θέτοντας τους εξής κεντρικούς στόχους. Να αντιμετωπίσουμε άμεσα το καρκίνωμα της υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών. Να εξυγχρονίσουμε την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Να παρέχουμε συνεχή ροή στα δίκτυα ίδρευσης, δύσκολος στόχος, αλλά θα τον επιδιώξουμε, παρακολουθώντας στενά τους πόρους και μηχανισμούς όπως είναι η αφαλάτωση, αλλά και επιβραβεύοντας
τον καταναλωτή που υποστηρίζει πρωτοβουλίες εξοικονόμησης νερού, να δώσουμε άμεση προτεραιότητα σε θεσμούς διαφάνειας, συμμετοχής και δημοκρατικής λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ένα συμβούλιο πολυφωνίας και ευθύνης με σωστή προετοιμασία και επικοδομητικές προτάσεις. Να σταματήσει επιτέλους ο Δημότης να βλέπει το Δήμο με καχυποψία, με δυσπιστία και αμφισβήτηση. Να μην μας εγκαλεί για ανεκτικότητα, αδιαφορία και εφησυχασμό, για αδυναμία να σπάσουμε αυγά, να συγκρουστούμε με το βόλεμα και την αδράνεια. Θα ξεκινήσουμε αμέσως από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν θα αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, να νοικοκυρέψουμε όλες τις γειτονιές, εκκινώντας πάντα από το πάνω χωριό, που έχει εγκαταληφθεί τελείως. Στα 4 χρόνια της θητείας μας, θα εκπονούμε για κάθε γειτονιά ένα σχέδιο ανάπλασης, ανά έτος, και θα το ολοκληρώνουμε συντηρώντας παράλληλα ό,τι φτιάξαμε τον προηγούμενο. Στόχος μας είναι η ανάπλαση να συνεχιστεί στον οικισμό και από το Πέτρινο και την Ακρόπολη μέχρι τον Άγιο Γιάννη να γίνει ένας όμορφος περίπατος εναλλαγής και αναψυχής για τις ανατολικές γειτονιές. Τα χρήματα του προϋπολογισμού θα ξοδεύονται όλα από την Εγνούσα για την Εγνούσα και θα δημιουργούν θέσεις και μεροκάματα στον κατασκευαστικό τομέα. Δεσμεύομαι απέναντί σας ότι θα γνωρίζετε και θα ενημερώνεστε όλοι πού πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ, με διαφάνεια, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και απολογισμό. Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αφορά τον πιο δοκιμασμένο και πολύπαθο χώρο, το χώρο της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Μέλημά μας είναι να ενθαρρύνουμε και στηρίξουμε τη δημιουργία περισσότερων μικρών νησιωτικών επιχειρήσεων και επιτηδευμάτων από τους μονίμους κατοίκους και δεν εννοώ βέβαια μόνο τα καταστήματα εστίασης, αλλά και τα καταλήματα και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. Θα καλέσουμε όσους ενδιαφέρονται για το επιχειρήν στο νησί μας με παράλληλη ενίσχυση των υφιστάμενων καταστημάτων και επιτηδευματιών. Μέσα στο γραφείο του Δημάρχου θα λειτουργεί γραφείο στήριξης της τοπικής επιχείρησης, κατά πάντα και δια πάντα. Από την επαφή της με το Δήμο και τον κρατικό τομέα, μέχρι την πορεία της στην αγορά. Μετήσιο πρόγραμμα διεθνούς προβολής και ανάδειξης του νησιού και των επιχειρήσεών του, με διόδους στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών, θα είμαι δίπλα σε εκείνους που τολμούν, που θα τολμήσουν, που θα ρισκάρουν, που θα επενδύσουν, που θα ξενυχτήσουν, που θα έχουν αγωνία και που θα αγωνιστούν για να δώσουμε αίμα στην τοπική οικονομία. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν βλέπω να στέκεται με ασφάλεια κάθε ντόπιος επιχειρηματίας στα πόδια του, να δίνει με τη σειρά του εργασία στους εργαζόμενους στο νησί, μέχρι να μην μας χρειάζεται. Εμείς τότε θα τον καμαρώνουμε να προχωρεί, όπως καμαρώνει και το φούρνο, και θα δούμε σύντομα και το ξενοδοχείο να προχωράει και αυτό, να προχωρεί και να κερδίσει την εμπιστοσύνη κοινού και αγοράς. Μεγάλο μας στοίχημα για το θέμα της απασχόλησης είναι να εκπονήσουμε προγράμματα εξατομικευμένων δράσεων σε επικεντρωμένους τομείς ανάπτυξης για κάθε άνεργο ξεχωριστά. Προϋπόθεση είναι να θέλει να εργαστεί, ειλικρινώς. Αδιάφορο μου είναι το φύλο, η καταγωγή ή η εθνικότητα. Η εργασία είναι κοινωνικό αγαθό, είναι η ασπίδα της αξιοπρέπειας κάθε οικογενειάρχη, δεν είναι ρουσφέτη, δεν είναι πολιτική εξυπηρέτηση, δεν είναι δωρεά ή συγγενική υποχρέωση. Με ενδιαφέρει να εργάζεται έντιμα και υπεύθυνα, να επιτελεί τα καθήκοντά του, να κατοικεί και να δραστηριοποιείται στην Εγνούσα, να παράγει στην Εγνούσα, να φέρει την οικογένειά του στην Εγνούσα, να είναι ένα φως αναμένο και ένα σπίτι ανοιχτό και ένα κατάστημα, μια μικρή επιχείρηση στην Εγνούσα. Θα περάσω εν συντομία στα έργα υποδομής. Θα πιέσουμε για την ταχεία κατασκευή του υδατοδρομείου, για να συνδεθούμε με υδροπλάνα με τα άλλα νησιά. Διάβαζα ότι σύντομα θα είναι έτοιμο στην Πάτμο. Εμείς γιατί πάλι μείναμε πίσω?
πρέπει να διπλασιαστούν οι προσεγγίσεις του μεγάλου πλοίου από τον Πειραιά και το υπόλοιπο Αιγαίο καθ' όλη τη χρονιά. Απαραίτητη επίσης είναι η προσπάθεια, και θα το βάλουμε σαν στόχο, να γίνει σύντομα, όχι στο τέλος για να ζητήσουμε πάλι την ψήφο σας, να έχουμε απογευματινή δημόσια συγκοινωνία με Τυχείο, τουλάχιστον με τη Λαγκάδα. Δημόσια συγκοινωνία. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με την κατασκευή πρότυπου αμπελώνα και με την ίδρυση τοπικού τυροκομείου. Και οι δύο στόχοι είναι εφικτοί, αλλά χρειάζεται σωστή συνεργασία και ανταπόκριση από τους ενδιαφερομένους, κυρίως τους κτηνοτρόφους. Τέλος, και πλέον σημαντικός τομέας για τη δύναμη ευθύνης, είναι ο τομέας της παιδείας και του πολιτισμού. Και οι δύο τομείς αυτοί δεν ήταν στις προτεραιότητες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Έτσι, ο Δήμος άφησε τα προβλήματα και συσσωρεύτηκαν. Εμείς, με ταχύ βηματισμό, σχεδιάζουμε, οικοδομούμε, απαιτούμε και θεσμοθετούμε πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης της εκπαιδεύσεως, από την πρώτη έως την τελευταία βαθμίδα. Θα προχωρήσουμε σε επιδότηση της στέγασης, εφόσον μας επιτρέπει ο νόμος, τη στέγαση των εκπαιδευτικών και μέσα στην τετραετία θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί άλλη μία εστία φιλοξενίας των δασκάλων και των καθηγητών. Δεν είναι αποδεκτό να μην έχουν τα παιδιά μας καθηγητές όπως έγινε φέτος στο Δημοτικό. Δεν είχαν εκπαιδευτικούς όλη τη χρονιά για τα αγγλικά και για την πληροφορική. Ο Δήμαρχος της Αιγνού σας δεν πρέπει να ανέχεται καμία λύση που δεν θα προσφέρει ίσα δικαιώματα μάθησης και εκπαίδευσης για τα παιδιά της ακριτικής μας νήσου. Τα σχολεία χρειάζονται την καθημερινή έγνοια της Δημοτικής Αρχής και όχι επιλεκτικά μόνο η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Σαφώς και αγωνιούμε για το μέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και της σχολής οστικών και βλέπουμε το Υπουργείο να καθυστερεί αδικαιολόγητα. Αλλά οι περισσότερες οικογένειες και κυρίως οι μικροί μαθητές έχουν επίγουσες ανάγκες να παρέχεται σωστή και πλήρης παιδεία στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο νησί μας, από τις πρώτες ημέρες, υποσχόμαστε να θεσμοθετήσουμε και δημιουργήσουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα τμήματων και δράσεων, ένα πυκνό δίκτυο πολιτισμού και διαβίου μάθησης με ποικίλες, νέες και πρωτοπόρες δράσεις και δραστηριότητες, ακόμη και με ετήσιες μορφωτικές εκδρομές στο εξωτερικό. Και βέβαια, όπως είπα και στη συνάντησή μας στον Κορυδαλό, θα γίνει επιτέλους και το κλειστό γυμναστήριο να αθλείται η νεολαία, αλλά και όποιος άλλος το επιθυμεί. Το νησί μας πρέπει να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στους κατοίκους και επισκέπτες του μεστό, επικοδομητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα στα πολιτιστικά του δρόμενα. Φροντίζουμε να μην υπάρξει ανεκμετάλλευτος χρόνος και η Εγνούσα κυρίως του χειμώνα να είναι ελκυστική και δημιουργική, να γίνει μαγνήτης για όλους τους εγνουσιώτες της Διασποράς, να παρέχει ευχάριστη ανάπαυλα και ψυχική ξεκούραση στους επισκέπτες της όλο το χρόνο, ώστε κυριολεκτικά να μην σου κάνει καρδιά να την αφήσεις. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμπατριώτισες και συμπατριώτες, η κοινωνία της Εγνούσας έζησε μια πενταετία που συσσόρευσε αντί να επιλύσει προβλήματα, που επέτεινε αντί να αμβλύνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Γνωρίζουμε όλοι ότι το νησί μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο Αιγαίο λόγω της νευραλγικής γεωγραφικής του θέσεως. Το γνωρίζει η ελληνική πολιτεία, αλλά και οι εξανατολών γείτονες. Το νησί μας, επομένως, χρειάζεται μια ηγεσία σοβαρή και στιβαρή που να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση, τη μόρφωση, την αυτοδιοικητική γνώση, την εργασιακή εμπειρία, την αποφασιστικότητα, τον πατριωτικό παλμό και κυρίως τα εφόδια για να την εμπιστευτούν οι ακρίτες κάτοικοί της και να τους εμπνεύσει στην καθημερινή μάχη που δίνουν. Οι κάτοικοι του νησιού, εκεί που ήμασταν όλο αυτό τον καιρό, από το χειμώνα μέχρι τώρα, μας το τόνισαν. Ζητούν δήμαρχο που δεν θα μοιράσει επιταγές χωρίς αντίκρισμα, υποσχέσεις μίας χρήσεως. Ζητούν δήμαρχο που θα τους μιλήσει με ειλικρίνεια και σεβασμό, θα απέχει από τον λαϊκισμό και τις επικοινωνιακές ευκολίες, θα διαθέτει τόλμη και αποφασιστικότητα, θα εκπροσωπεί τη γενέτειρα
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με αξιοπιστία και σοβαρότητα. Θέλουν τον δήμαρχο που ξέρει να διεκδικεί. Θέλουν δημοτικούς συμβούλους που θα προτάξουν το γενικό απέναντι στα προσωπικά συμφέροντα. Έχουν ανάγκη οι κάτοικοι από πολιτικές και πρόσωπα που θα αναδείξουν τις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου, που θα κλείσουν την πόρτα στη μετριότητα, στην εξάρτηση, που θα στέκονται με αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε πρόκληση, από όπου και αν προέρχεται, από εξωτερικό ή άλλο μεγαλοπαράγοντα. Τη στοχοθεσία αυτή έχω αναγάγει σε αξίωμα ζωής και ύπαρξης για τη δημοτική μας κίνηση, τη δύναμη ευθύνης. Υποσχέθηκα πολιτεία ήθους και χριστότητος και δεν έχω πρόθεση να μετακινηθώ από αυτήν την υποχρέωση. Στηρίζω για άλλη μια φορά τον προεκλογικό μας αγώνα στις δικές μας δυνάμεις, στις δικές σας δυνάμεις, δυνατότητες και όνειρα που οι διάφοροι μεσίες επεδίωξαν να παροπλήσουν. Όπλο μας είναι οι αρχές μας, τα πιστεύω μας, οι αντιλήψεις και το πρόγραμμά μας. Δεν θέλω οι λίγες ημέρες που υπολείπονται μέχρι τις εκλογές να αναλωθούν σε στήρες αντιπαραθέσεις και προεκλογικές κορώνες. Κάποια ζητήματα όμως πρέπει να προβληματίσουν τους ψηφοφόρους. Πώς γίνεται για μια ολόκληρη πενταετία με έναν επίοικος φτωχό απολογισμό, με παντελή έλλειψη συνεργασίας των συμβούλων της πλειοψηφίας, με αδυναμία εκπλήρωσης των στοιχειωδών υποχρεώσεων του Δήμου, με παντελή απουσία του αντιδημάρχου που σήμερα διεκδικεί τον δημαρχιακό θόκο, να λένε ότι τραβάμε σε όλα μια κόκκινη γραμμή και μετά ξαφνικά υπάρχει ένα όραμα, αλλάζει η επωνυμία και το αφημί και αντιγράφεται το ίδιο πρόγραμμα και διεκδικούν τα ίδια πρόσωπα να συνεχίσουν την ίδια πολιτική για μια ακόμη τετραετία. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εμείς σας παρουσιάζουμε και σας διανύμαμε ένα πρόγραμμα ευθύνης με στόχους δύσκολους και εφικτούς. Όμως θα το υλοποιήσουμε. Ισχυρά μας όπλα είναι ότι όλοι έχουμε διανύσει πολλά χρόνια προσφορά στον τόπο από όλα τα πόστα και τις θέσεις που πορευτήκαμε. Η προσφορά μας ήταν υπεύθυνη, πολυετής, ανιδιοτελής, αποτελεσματική, ένα δόσιμο ζωής και καρδιάς. Παρήχθη έργο όπου και αν δουλέψαμε για τους κοινούς σκοπούς μας και κρατήσαμε την εγνούσα και τους θεσμούς της σε υψηλό επίπεδο και μεγάλη περιοπή. Στον Δήμο, στο ΣΦΟ, στο ΤΕΟ, στην Εφημερίδα, στο Σύνδεσμο Ναυτιλίας και Παιδείας, στα Ιδρύματα, στην Εκκλησία, στα Ινούσε 2 και 3, στο Πνευματικό Κέντρο, στο ΑΚΟΑ, στην Επιτροπή Σύτησης των Σπουδαστών, στο Ναυτικό Όμιλο, στον Πανινούσιο, στους χώρους εργασίας μας, στην επαγγελματική μας δράση, σε εθελοντικές μας δραστηριότητες, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Και θα παρακαλέσω να μου επιτρέψετε την προσωπική αναφορά. Ήμουν παρόν συνέχεια, επί 32 χρόνια, στο ΣΦΟ, 13 χρόνια στο Δήμο, περίπου 20 χρόνια στο Σύνδεσμο, σε όλες αυτές τις θέσεις που μου ζητήσατε και με εμπιστευθήκατε. Ήμουν παρόν και μαχόμενος σε όλους τους δύσκολους αγώνες του νησιού. Και εγώ είχα οικογένεια και δουλειά. Δύσκολη δουλειά. Αλλά ήμουν παρόν στη δικαστική και νικηφόρα μάχη για να γίνει το κρυπίδωμα και το λιμάνι. Στον δύσκολο αγώνα που είχαμε με τον Δήμαρχο για τις ιχθυοκαλλιέργειες να μην επεκταθούν και φτάσουν μέχρι το Πατερόνισο. Στον αγώνα να διατηρήσουμε την εγνούς ανεξάρτητο Δήμο και όχι Δημοτική Ενότητα της Χίου, να μην αυξηθεί ο νησιωτικός ΦΠΑ, να μην καταργηθεί ο ναυτικός χαρακτήρας του Λυκείου, να κερδίσουμε περισσότερα επιδοτούμενα δρομολόγια για το καραβάκι μας, να προχωρήσει επιτέλους το κτηριακό θέμα της Σχολής Πλοιάρχων. Σε αυτές και σε αναρρύθμιτες άλλες μάχες κοινωνικής αλληλεγγύης ήμουν παρόν. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστη τετήρικα, δικαιούμε πλέον και ζητώ αυτή τη φορά να μου δώσετε μια δυναμική εντολή να δοκιμαστώ και στο δημαρχιακό αξίωμα.